Να λοιπόν που ήρθε η ώρα της αλήθειας, ενώπιον σε οποίο ο καθένας μας με αυτά τα παιδιά. Παιδιά που έχασαν προς τη μήνυ το χαμόγελο, το έχουν επανακτήσει όμως από ό,τι βλέπω, είναι εδώ απέναντί μου, σε λίγο θα τους απολαύσετε. Είναι ο Βασίλης ο Δοσούλας, ο Γιάννης Φωσβίνος και η Θάλια η Ντούκα. Να τους υποδεχθώ λοιπόν, περάστε κυρία Θάλια, προηγούνται οι κυρίες, ή μάλλον κυρία Ντούκα, περάστε από εδώ. Καθίστε στη θέση σας εκεί, θα έρθω εγώ να σας βάλω το μικρόφωνο σας. Ο Βασίλης ο Δοσούλας, με το καλό το χέρι όπως λέει και ο μπαμπάς, και ο Γιάννης ο Σβήνος. Γεια σου Γιάννακη μου. Για ελάτε λοιπόν εδώ, να σας βάλω εγώ το μικρόφωνο και το δικό σου, Θάλια μου. Έλα εδώ να ακούγεσαι, γιατί εσύ έχεις να πεις πάρα πολλά πράγματα σήμερα. Και όταν λέω πολλά, τόσα πολλά, γιατί ενθουσίασες πολύ κόσμο. Και ο Βασίλης ο Ραφαηλίδης, κυρία Ντούκα, είπε ότι κανονικά θα έπρεπε να κάνεις φροντιστήριο στους βουλευτές μας, για να τους μάθεις να μιλάνε ελληνικά. Συμφωνείς? Θα το αναλάμβανες τέτοιο έργο? Όχι, γιατί σου να αντιπαθείς. Σε λίγο θα μιλήσουμε για αυτούς. Γιατί σήμερα θα μιλήσουμε για όλα. Για την πολιτική, για την τηλεόραση, για τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε, για το τρακ που δεν έχουμε, έτσι, κύριε Σβήνο. Ο Γιάννης μου είπε ότι έχω τρακ και του λέω τι τρακ. Εδώ είμαστε μια παρέα, σαν την τάξη μας. Δεν υπάρχει λοιπόν τρακ. Βασιλή, υπάρχει μια συγγένεια μαζί με τη Θάλια. Συγγένεια την οποία ανακαλύψαμε εμείς όλος τυχαίως. Ο παππούς σου, ο μπαμπάς του μπαμπά σου, είναι βορειοϋπειρώτης, έτσι δεν είναι? Ναι. Η Θάλια είναι από την Αλβανία, είναι Αλβανή. Και αυτό σημαίνει ότι εσύ κάτι αισθάνεσαι για αυτά τα παιδιά που έρχονται από την Αλβανία και δουλεύουν στον δρόμο πουλώντας χαρτομάντιλα και προσπαθώντας να κερδίσουν τη ζωή. Ή κάνω λάθος? Ναι. Τι σκέφτεσαι για αυτά τα παιδιά? Ότι κανονικά δεν θα έπρεπε να τα αφήνανε να γυρίζουν στους δρόμους, να τους βοηθάγανε. Mm-hmm. Πώς, έχεις καμία ωραία ιδέα? Όχι. Δεν έχεις. Εσύ, Γιάννη? Να τους περιμαζέψουμε. Να τους περιμαζέψουμε. Μωρέ, έτσι όπως το λες, είναι σαν να τους μαζέψουν και να τους βάλουν μέσα. Δεν αισθάνεσαι κάποια συμπάθεια για αυτά τα παιδιά? Εντάξει, κάποια. Θάλια? Γνωρίζεις τον Βασίλη τον Δοσούλα? Ναι, τον είχα δει πριν 2 χρόνια στην τηλεόραση. Mm-hmm. Και? Για πες μου, έχει ενδιαφέρον αυτό? Τι ενδιαφέρον? Που σημαίνει ότι βλέπεις τηλεόραση, ενημερώνεσαι? Όχι για πολλά πράγματα. Γιατί? Δεν βλέπω πολύ τηλεόραση, γιατί διαβάζω ή κάνω κάτι άλλο. Mm-hmm. Εσύ, Βασίλη? Τι? Βλέπεις τηλεόραση? Ναι. Τη Θάλια την γνώρισες, εδώ την γνώρισες. Δεν είναι γίνει γνωστή στο Πανελλήνιο όπως εσύ. Καλύτερα όμως να μην γινώσουν ούτε εσύ έτσι όπως έγινε. Βλέπεις τηλεόραση, Βασίλη? Ναι. Πότε? Όταν έχω χρόνο. Όταν έχεις χρόνο. Και έχεις επιλέξει συγκεκριμένα προγράμματα? Όταν βλέπω τηλεόραση. Mm. Περισσότερες φορές παίζω ηλεκτρονικό. Παίζεις ηλεκτρονικά? Και όταν βλέπεις τηλεόραση, ποια είναι τα προγράμματα που σου αρέσουν ή τα προγράμματα που δεν θες να τα δεις με τίποτα? Βλέπω μερικές φορές εκπομπές ή άλλες φορές έργα. Mm-hmm. Και δεν μου αρέσουν οι εκπομπές με τους πολιτικούς. Αυτούς που καλούμε σε τούτα εδώ τα τραπέζια. Mm. Και υπόσχονται γιατί, τι δεν σου αρέσει σε αυτές τις εκπομπές? Συνέχεια λένε διάφορα και τίποτα δεν κάνουν. Υπόσχονται δηλαδή διάφορα και δεν κάνουν τίποτα από όλα αυτά? Ναι, τις περισσότερες φορές λίγα από αυτά και μισά. Έχεις διαπιστώσει κάτι που είπαν κάποτε και το έκαναν? Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάσαι. Γιάννη, εσύ? Ούτε και εγώ θυμάμαι. Τι βλέπεις στην τηλεόραση? Βλέπω έργα. Mm-hmm. Ντοκιμαντέρ. Πολιτικές εκπομπές, όχι. Ποτέ. Το λες με πάθος αυτό, με μίσος. Ποτέ? Ποτέ. Δεν έχει τύχει? Όταν βαριέμαι. Τους αντιπαθεί. Ναι. Γιατί τους αντιπαθείς τους πολιτικούς? Γιατί αντιπαθείς, αν θέλεις, αυτές τις συζητήσεις? Δεν έχω λόγο. Δεν έχεις λόγο. Έχεις κόμμα όμως, Όχι.
Ούτε ακόμα. Εσύ, Βασίλη. Όχι. Κάτι ψηλοϋποστηρίζεις, αλλά θες να το πεις τώρα, έτσι. Σε λίγο θα μιλήσουμε όμως για τις ομάδες που είναι λιγότερο επώδυνο. Εσύ, Τάλια μου. Τι βλέπω. Παιδικά και κάτι έργα. Πολιτικές συζητήσεις με τίποτα. Όχι, τίποτα. Παρ' όλα αυτά, γνωρίζεις ποιος είναι ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας. Ναι. Ποιος είναι? Είναι ο Ανδρέας Παπανδρέου. Ανδρέας Παπανδρέου. Ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Ο Έβερτ. Ο Έβερτ. Ο αρχηγός. Η αρχηγός του Κομμουνιστικού Κόμματος. Δεν ξέρω. Δεν θυμάσαι? Όχι, δεν θυμάμαι, αλλά δεν το ξέρω. Δεν το ξέρεις. Του συνασπισμού. Ούτε. Της πολιτικής άνοιξης. Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάσαι. Εσύ, Γιάννη. Τι. Θυμάσαι ποιος είναι ο αρχηγός της πολιτικής άνοιξης? Ο Σαμάρας. Σαμάρας. Του ΚΚΕ. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρεις. Νέα Δημοκρατία ξέρεις όμως και Πασό. Ναι.